Να έχουμε κλείσει από το αποφευκτήσει. Τελικά κάποιο άλλο έτσι κάτι τελευταίο να πούμε, γιατί έχουμε έτσι 2 ώρες. Μια πάρα πολύ πλούσια κουβέντα. Ωραία, θα κάνει κάποιο κλείσιμο. Έχω δύο λόγια μόνο. Δύο λόγια. Σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν, νομίζω η κουβέντα άνοιξε πάρα πολύ και είναι αναπόφευκτο. Ήταν αναπόφευκτο. Δηλαδή, οποιαδήποτε θεματική να έμπαινε σε μια τέτοια κουβέντα θα έπιανε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν βασικές και δομικές υποστάσεις των δομών μας. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν 1 εκατομμύριο κύκλοι συζητήσεων, δηλαδή θα μπορούσε να πάει και το τι εννοεί ο καθένας προσφορά, το τι εννοεί ο καθένας αλληλεγγύη. Μπήκαμε στο πεδίο των οικονομικών μοντέλων και κατά πόσο οι αλληλέγγυες δομές μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα ενός ευρύτερου οικονομικού μετασχηματισμού. Σε ό,τι έχει να κάνει στη συμμετοχή, και σε ό,τι έχει να κάνει στις προϋποθέσεις συμμετοχής, εγώ διέκρινα 2 πράγματα. Το πρώτο, 2 προβληματισμούς, κυρίως από τις τοποθετήσεις των συναγωνιστών εδώ. Το πρώτο είναι ότι αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε πιο αυστηρά κριτήρια με τη συμμετοχή. Εγώ νομίζω ότι πολλές φορές η δράση δείχνει το δρόμο. Όταν ξεκινήσαμε το δίκτυο της Τράπεζας Χρόνου, από το οποίο δημιουργήθηκε και το αλληλέγγυο περιθώριο, λέγαμε, κουραστήκαμε πάρα πολύ να βρούμε τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας. Μετά καταλάβαμε ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να φτιάξει ένα δίκτυο με κάποιες ασφαλιστικές εκλίδες, η τεχνολογία βοηθά και πάρα πολύ σε αυτό, να το ανεβάσει το διαδίκτυο και εκεί να είσαι σίγουρος ότι έχει εξασφαλίσει ωραίους κανόνες, σκληρούς και αξιόπιστος. Μετά καταλάβαμε ότι δεν είναι το ζητούμενο. Το ζήτημα της ισοτιμίας, αν πρόκειται να αντικαταστήσεις τις εγκρίματες οικονομικές σχέσεις με ανταλλαγές υπηρεσιών και τέτοιων πραγμάτων, δεν βγαίνει, ούτε αυξάνει τη συμμετοχή σε αυτό. Καταλάβαμε δηλαδή ότι η αλληλεγγύη είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία. Καταλάβαμε επίσης ότι δεν χρειάζεται να λέμε όχι στο φασισμό, και δεν μας νοιάζει να ξέρουμε αν ο γονιός που φέρνει εδώ το παιδί του είναι στη Χρυσή Αυγή, όταν το παιδί του είναι σε τμήμα στο οποίο υπάρχουν και μετανάστες. Δεν είναι μεταναστών, δεν έχουμε μόνο τμήματα μεταναστών, έχουμε και μεικτά. Και τα μάτια των παιδιών ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα απέναντι σε αυτά τα παιδιά, τα οποία κουβαλάγανε και τα μάτια των γονιών τους πολλές φορές. Και σε αυτή την πορεία, λοιπόν, είδαμε ότι μπήκε μια παρακαταθήκη που δεν χρειάζεται σε τίποτα συνθήματα, προελεύσεις, να ξέρουμε σε ποιους το δίνουμε, γιατί το δίνουμε κτλ. Τα πράγματα γίνονται μέσα από την πράξη. Και τελικά να αναλογιστούμε και λίγο, γιατί νομίζω ότι αισθάνομαι καμιά φορά ότι μας κατατρέπουν κάποιες αιμονές εδώ. Νομίζω ότι η λέξη, πρέπει να αντικαταστήσουμε τη λέξη πρόσθεση από τη λέξη πολλαπλασιασμός. Ένα δίκτυο πρέπει να πολλαπλασιάζει δράση, όχι να τις διωγγώνει. Νομίζω ότι η αιμονή στο θέμα της μαζικότητας με πολύ περιοριστικούς και ιερικούς όρους είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουμε, να το αλλάξουμε από μέσα μας. Δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε να μετράμε κεφάλια στις συνελεύσεις. Ποιος είναι πιο ενεργός, η Μαρό που έρχεται από όπου έρχεται και κάνει 150 ώρες, ας πούμε, άλλες δράσεις αλληλεγγύης, ή κάποιος που έρχεται από την Αγία Παρασκευή και προσφέρει 2 ώρες εδώ εκπαίδευση στο δίκτυο, ή κάποιος που έρχεται να κάνει ψυχοθεραπεία του κάθε εβδομάδα εδώ. Γιατί υπάρχουν. Και εμείς τι κάνουμε. Δηλαδή, με τι κριτήρια θα κρίνουμε τον ενεργό σε ένα δίκτυο. Δίκτυο σημαίνει εστίες. Οι εστίες αυτές πρέπει να λειτουργούν σε ένα ευρύτερο ανθρωπιστικό πλαίσιο και να κοιτάνε κάπου. Μας ενδιαφέρει το που κοιτάμε. Και μας ενδιαφέρει το γενικό πλάνο. Και νομίζω ότι με αυτό, επειδή το γενικό πλάνο μπορεί να είναι
αντιστρόφως ανάλογο με τις ανάγκες της κοινωνίας, τι να κάνουμε, αλλά το δικό μας, η δική μας όσμωση έχει κάνει πολλά βήματα. Και νομίζω ότι από την πλευρά δική μου, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να είμαστε αισιόδοξοι. Εντάξει, έχω πολύ σύντομα. Νιώθω ότι είναι από τις πιο πλούσιες συζητήσεις που έχουν γίνει νομίζω τον τελευταίο χρόνο, μην πω και παραπάνω. Δηλαδή, ήρθαμε εδώ με κάποιες σκέψεις και τελικά βλέπουμε ότι οι δομές αλληλεγγύης για άλλη μια φορά μας εκπλήσουν, γιατί τα έχουν δοκιμάσει και έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο αυτή η εμπειρία. Δεν θέλω να σταθώ σε όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί φοβάμαι μην ξεχωρίσω και μην υποτιμήσω κάποιο. Έχω κρατήσει αρκετά καλά πρακτικά, θα τα στείλω σε όλους μας. Αυτό εκεί που ήθελα να σταθώ μου κάνει εντύπωση ότι υπόθηκαν πάρα πολλές αλήθειες. Δεν φοβηθήκαμε σήμερα ούτε να απενέψουμε τα γένια μας, ούτε να πούμε τι αντιμετωπίζουμε και μιλήσαμε και πολύ σκληρά πολλές φορές, ακόμα και τους ίδιους εαυτούς μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και εμείς που συμμετέχουμε, εντάξει, εγώ και πέρα την αλληλεγγύη για όλους, είμαι και εγώ μέλος σε ένα δίκτυο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολλά δικά μας ζητήματα. Δεν ερχόμαστε από μια άλλη κοινωνία που είναι αγγελικά πλασμένη. Οπότε σπάμε και δικά μας στερεότυπα όταν είμαστε στις δομές αλληλεγγύης. Και ένα ζήτημα με την ορολογία που προέκυψε. Εγώ, εντάξει, από αυτό μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για την έννοια υποφελούμενος και γιατί τελικά χρησιμοποιούμε μια έννοια που αρκεί να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Αλλά πίσω από αυτό, αυτό που νομίζω ότι νοματοδοτεί αυτή η κουβέντα είναι η αγωνία στο μέλλον να σπάσει όντως αυτός ο διαχωρισμός. Θέλουμε όλοι να σπάσει, βλέπουμε όμως ότι δεν έχει σπάσει. Αυτός όμως υπάρχει και εγώ αυτό που βλέπω σήμερα είναι ότι έχουμε αποφασίσει να το δούμε κατάματα. Γιατί αν δεν το δούμε και αν προσποιηθούμε ότι είμαστε όλοι συναγωνιστές και όλοι αλληλεγγύοι, δεν θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εγώ αυτό κρατάω, ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η κατεύθυνσή μας, αλλά ότι φυσικά δεν το έχουμε πετύχει στο βαθμό που θέλουμε. Και επειδή το καλό είναι ο φίλος του καλύτερου, πεδίο δόση λαμπρός για όλους. Αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο επανειδήν. Να πω κάτι. Να φωνάξεις κάτι. Μια σκύρα, με τόσα σκύρα, να πούμε ακόμα ένα. Δεν ξέρω πώς θα τους πούμε τους άλλους σε εισαγωγικά, αλλά εμείς είμαστε θεραπευόμενοι. Εμείς είμαστε θεραπευόμενοι. Δεν φεύγουμε, συγγνώμη.